Και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Τέμου Λίχτινεν, ειδικό σύμβουλο στην πρεσβεία της Φινλανδίας. Καλή σας ημέρα. Μας ακούτε? Καλημέρα. Τα έχουμε ξαναπεί. Έχουμε ξανασυνδεθεί πριν κάποιο χρόνο. Αλλά ήταν άλλα τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν πόλεμο στην Ουκρανία, κύριε Λίχτινεν, και βλέπουμε ότι αυτό ξυπνάει φόβους σε χώρες που γνωρίζουν καλά τι θα πει η Ρωσία και έχουν δει και τα αποτελέσματά της. Ναι. Έτσι είναι, όντως. Και το ερώτημα είναι, ξέρετε, τι γίνεται από εδώ και πέρα. Εάν δηλαδή η Σουηδία και η Φινλανδία μπουν, ξεκινήσουν οι διαδικασίες της ένταξης για το ΝΑΤΟ, θα είναι αυτή η αντίδραση της Ρωσίας? Θα κάνουν πίσω τελικά φοβούμενες ότι μπορεί η Ρωσία να απειλήσει και στην πράξη να γίνουν όλα αυτά τα οποία απειλεί? Εγώ νομίζω ότι πρέπει να πάμε βήμα-βήμα αυτή την κουβέντα. Ναι. Ουσιαστικά σε αυτή τη φάση η Φινλανδία και η Σουηδία είναι σε φάση να συζητούν εσωτερικά αν θα ενταχθούν ή αν όχι θα ενταχθούν. Ναι. Και δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι η Φινλανδία τελικά αποφασίσει να μπει στο ΝΑΤΟ. Όμως, όπως μας έχει πει και ο πρόεδρος Σάουλι Νίνιστε, πρόεδρος της Φινλανδίας, είναι αυτονόητο ότι αν κάτι θα γίνει στα σύνορα της Ρωσίας και μια χώρα που είναι διπλανή χώρα Ρωσίας θέλει να αλλάξει λίγο το καθεστώς όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και όσον αφορά την πολιτική άμυνας και ασφάλειας, είναι λογικό ότι αυτή η μεγάλη χώρα γείτονας θα αλλάξει την τάση. Είναι αυτονόητο αυτό. Και είναι πολύ καλό ότι αυτή τη στιγμή στην Φινλανδία συζητείται, υπάρχει μια κοινή συζήτηση, ένα διάλογο μεταξύ των πολιτών, των πολιτικών και όλων που πάρουν τα αποφάσεις τελικά. Και προς τα πού γέρνει ζυγαριά όμως, ναι, από το εσωτερικό, δηλαδή, από ο παλμός δηλαδή του κόσμου, πού είναι, να μπούμε ή να μην μπούμε? Ο παλμός του λαού αυτή τη στιγμή είναι περίπου 2/3 υπέρ. Mm. Όσον αφορά τους πολιτικούς, δεν ξέρουμε ακόμα ακριβώς τι σκέφτονται οι βουλευτές. Αυτό πρέπει να το δούμε σε επόμενες εβδομάδες, να πω την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να το πούμε. Εντάξει, είστε λοιπόν σε μια διαδικασία να αποφασίσετε εσωτερικά αν τελικά θα κάνετε αίτηση ένταξης ή δεν θα κάνετε. Αυτό μας λέτε. Αυτό ακριβώς. Η ανακοίνωση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή είναι μια σειρά επιλογών που έχει η χώρα. Από το να μείνει μόνη της, από το να δουλεύει περισσότερο με τον πιο κοντινό του εταίρο που είναι η Σουηδία, να ενισχύει τις σχέσεις της μαζί με την Αμερική, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Αγγλία, με την Γαλλία, Γερμανία κλπ. Ή να μπει στο ΝΑΤΟ. Ναι. Πείτε μου κάτι. Η απόφαση θα είναι κάθε χώρας ξεχωριστά. Δεν πάτε πακέτο. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι εκεί οι δυο θα μπείτε ή κανένας. Ό,τι θέλετε να αποφασίσετε εσείς και ό,τι θέλει η Σουηδία. Σωστά? Ακριβώς έτσι. Η Φινλανδία θα αποφασίσει μόνη της, η Σουηδία θα αποφασίσει μόνη της. Και δεν σημαίνει ότι αν η Φινλανδία θα ζητάει ένταξη, θα μπει και η Σουηδία. Μάλιστα, ή αν η Σουηδία να κάνει το Φινλανδία. Ερώτηση τώρα. Αυτή η ρώσικη επέμβαση στην Ουκρανία, εσείς που ξέρετε τους Ρώσους καλά, σας τρόμαξε? Ή θεωρείτε ότι δεν σας αφορά και ότι είναι άλλες συνθήκες στο ΝΟΤΟ? Είναι ανησυχητικό. Σίγουρα είναι. Ναι. Και η φινλανδική κυβέρνηση άμεσα καταδίκασε αυτήν την πράξη γιατί μας αφορά από την άποψη ότι έχουμε 1.300 χιλιόμετρα κοινά σύνορα μαζί με τη Ρωσία. Οπότε ό,τι κάνει η Ρωσία σε άλλα σύνορά της, μας αφορά ανώτια, τουλάχιστον έμεσα. Βέβαια, θα μπορούσε να πει κανείς ότι από τη μία ανησυχείτε γιατί βλέπετε τι γίνεται στην Ουκρανία και από την άλλη όμως υπάρχει ανησυχία των πυρηνικών, με το οποίο απείλησε η Ρωσία ευθέως πριν καν ξεκινήσει η διαδικασία ένταξης. Ναι, τώρα για τα πυρηνικά δεν μπορώ να πω φυσικά τίποτα. Φαντάζομαι ότι τα σημερινά τακτικά πυρηνικά όπλα δεν είναι ακριβώς τα ίδια όπως είναι τα
πυρηνικά που χρησιμοποιήθηκαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι. Να σας πω κάτι. Εσείς που... Δηλαδή, εσείς έχετε ζήσει αυτή την περίεργη κατάσταση που έχει ονομαστεί φιλανθρωπίηση. Δηλαδή, μια χώρα η οποία είναι με έναν εξάρτητη, δεν είναι κομμάτι της Ρωσίας ή της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά δεν κάνει και ό,τι θέλει. Κάνει ό,τι θέλει ο μεγάλος σύμμαχος, το μεγάλο αφεντικό. Αυτή ήταν η φιλανθρωπίηση. Δηλαδή, ήσασταν και δεν ήσασταν ανεξάρτητοι. Στην εξωτερική πολιτική δεν ήσασταν. Στην αμυντική πολιτική δεν ήσασταν. Στην οικονομία ήσασταν. Σωστά τα λέω? Κάπως έτσι τα λέτε σωστά. Ουσιαστικά, εξωτερικά φαινόταν ότι είχαμε την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της χώρας, ναι. Αλλά κάποιες σημαντικές αποφάσεις τις πήραμε με την οπτική γωνία τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτή η απόφαση όσον αφορά τις σχέσεις μας με την Ρωσία ή τότε την Σοβιετική Ένωση. Ναι. Αυτή ήταν καλή κατάσταση για σας, δηλαδή, ή είναι κάτι που δεν θέλετε να επαναληφθεί και λες... Καλύτερα να πάω στο ΝΑΤΟ, ας πούμε, παρά να είμαι σε αυτό το ιδιότυπο καθεστώς κυδαιμονίας. Αυτό το καθεστώς δεν υπάρχει πια και δεν έχει υπάρξει τα τελευταία 40 χρόνια. Αυτό άρχισε να αλλάξει 1980 και κάτι. Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει. Ότι υπάρχει και δεν νομίζω ότι υπάρχει ρίσκο ότι ό,τι απόφαση και να έκανε η Φινλανδία θα γυρίσουμε πίσω σε αυτές τις μέρες. Η Φινλανδία θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό να έχει την δυνατότητα να κάνει τις δικές της αποφάσεις με βάση τον δικό της θέλω. Λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον επιθυμεί. Το επόμενο διάστημα. Μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα δούμε και ποια θα είναι η αντίδραση και τι θα αποφασίσουν και οι χώρες στο εσωτερικό τους. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση. Να είστε καλά. Καλημέρα, να είστε καλά. Γεια σας.